Στο δεύτερο μέρος θα δούμε το πώς αυτό το οποίο κάναμε, αυτό που ετοιμάσαμε στην Ροκοκό, στο στούντιο, πώς αυτό θα το περάσουμε και θα επεξεργαστούμε αυτή την κίνηση στο Blender. Θα κάνω μία μικρή επανάληψη, αυτό που δεν έχετε, που δεν κάνετε στο motion capture, και το κάνουμε πάντα σε οτιδήποτε κίνηση βάλουμε μέσα, να προσδιορίσω τις θέσεις κλειδιά και να πετάξω τα ενδιάμεσα, έτσι ώστε να έχω μόνο 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20 κλειδιά και να μπορώ ανάμεσά τους να τα επεξεργαστώ, να δημιουργήσω κάτι άλλο ή να διορθώσω κάτι. Και θα δούμε επίσης την δυνατότητα του retargeting. Δηλαδή, το εργαλείο που μας δίνει όταν κατεβάσουμε από τη Ροκοκό το plugin για το Blender, το εργαλείο που μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε σωστά τη μεταφορά της μίας κίνησης που πήραμε από το Mixamo σε οποιοδήποτε χαρακτήρα βάλουμε στο Blender. Και να γίνει αυτή η μεταφορά σωστά. Θα επιμείνουμε δηλαδή σε αυτό το εργαστήριο, σε αυτό το κομμάτι που είναι πολύ σημαντικό, έτσι ώστε να είστε απόλυτα εξοπλισμένοι με όλα τα εργαλεία, τα διαθέσιμα εκφραστικά, να κάνετε μία σωστή κίνηση. Δηλαδή, να αξιοποιήσετε τις δυνατότητες AI και δυνατότητες αυτοματισμού που δίνονται από το Motion Capture και το Blender, για να δώσετε τη δικιά σας προσωπικότητα για να γίνει σωστά αυτό που θα φτιάξετε. Εντάξει, παιδιά. Πάμε λοιπόν στο Blender. Αυτό λοιπόν είναι το αρχείο μας. Εδώ πέρα, για να βάλουμε το plugin της Ροκοκό, πάμε στο Edit, Preferences, και εδώ που λέει Install, θα κάνω import τον φάκελο zip, το οποίο έχει πάει στα downloads, μόλις έχω κατεβάσει το plugin από τη Ροκοκό. Δηλαδή, μόλις πάμε στο site της Ροκοκό και βρούμε τα plugins, το γράφω στο βιβλίο όπως πηγαίνετε, είναι πολύ απλό. Πάτε στο site, πάτε plugin Blender, κατεβάζετε plugin. Εδώ πέρα θα βρείτε το αρχείο της Ροκοκό, το συγκεκριμένο αρχείο, ας πούμε, είναι αυτό εδώ. Αυτό είναι το αρχείο zip, το οποίο το έχω εγκαταστήσει βέβαια ήδη, αλλά αυτό το αρχείο πατάτε και κάνετε install. Εδώ λοιπόν, όταν πατήσετε install, θα σας έρθει το Animation, Ροκοκό Studio Live for Blender. Θα κάνετε tick και αυτό το οποίο θα έχετε κάνει tick θα έρθει εδώ σε αυτή την μπάρα. Βλέπετε πόσα plugins έχει. Αυτά είναι plugins τα οποία έχω κατεβάσει επιπρόσθετα από αυτά που έχει by default το Blender και έρχονται και αναποτίθενται σε αυτή εδώ την μπάρα την κάθετη. Πατάω λοιπόν το plugin Ροκοκό και εδώ έχουμε όλες τις δυνατότητες που μου δίνει η Ροκοκό. Αυτό που θα εξετάσουμε σήμερα, δεν θα εξετάσουμε το live εδώ πέρα. Εδώ βλέπετε αυτά τα εργαλεία. Είναι το ίδιο με το recording που είχαμε στο στούντιο και που είδαμε στο προηγούμενο βίντεο, στην προηγούμενη παρουσίαση. Μπορούμε να πατάμε από εδώ το recording, ωστόσο δεν θα το κοιτάξουμε αυτό. Δεν μας αφορά αυτό σήμερα τόσο πολύ. Στη φάση που είμαστε και σε αυτό που θα επιμείνουμε, θα δούμε το πώς θα κάνουμε retargeting, δηλαδή θα δούμε τη λειτουργία αυτού εδώ του εργαλείου του retargeting. Το πατάω. Το πώς δηλαδή η κίνηση που δημιουργήσαμε στη Ροκοκό και θα την κατεβάσω τώρα αυτή την κίνηση, πώς θα τη μεταφέρω με απόλυτη ακρίβεια σε έναν άλλο χαρακτήρα. Πηγαίνω στο import. Πηγαίνω καταρχήν σε δύο διαστάσεις για να βάλω το χαρακτήρα και τη Ροκοκό και το νέο χαρακτήρα να τους βλέπω σε δύο διαστάσεις για να μην μπερδεύομαι με την προοπτική στο χώρο. Πηγαίνω File, Import, FBX. Αν θυμάμαι καλά, είχα σώσει τις δύο κινήσεις εδώ, στο Shock 2 ΕΘΕ. Είναι οι δύο κινήσεις που καταγράψαμε σήμερα. Επιλέγω την μία από τις δύο κινήσεις. Γενικά στο Blender, εδώ πέρα δεν θα έχουμε πρόβλημα, αλλά όταν βάζουμε ένα χαρακτήρα FBX, είναι καλό στο Armature να κάνουμε κλικ το Automatic Bone Orientation. Αυτό μου διασφαλίζει ότι δεν θα έχουμε προβλήματα της λειτουργίας του FBX που έχουμε σώσει από ένα λογισμικό στο Blender. Δηλαδή, λύνονται προβλήματα συμβατότητας. Το Automatic Bone Orientation είναι ακριβώς για τη συμβατότητα μεταξύ των FBX που έχουμε κατεβάσει από ένα αρχείο σε ένα άλλο.
και πατάω import. Έχει βγει η κίνηση, είναι αυτή εδώ. Αυτός είναι ο σκελετός ο οποίος, αν πατήσω το play, βλέπουμε την κίνηση που έκανε η κυρία Τριβέλα. Θα βάλουμε τώρα έναν χαρακτήρα που επιθυμούμε να μεταφερθεί αυτή η κίνηση απευθείας σε ένα καινούργιο χαρακτήρα που έχει σκελετό, μιξάμο. Γιατί ο τύπος, αν θυμάστε όταν κάναμε το export από το ρεκοκό, επιλέξαμε να είναι τύπος σκελετού μιξάμο. Άρα λοιπόν θα πρέπει να πάρουμε, αν όχι ένα χαρακτήρα που έχουμε βάλει από το μιξάμο, ένα χαρακτήρα τύπου μιξάμου, που τι σημαίνει αυτό, πρέπει να έχει αυτόν τον αριθμό οστών, δηλαδή για τη μέση 1, 2, 3, 4, για τα πόδια 1, 2, 3, 4, 5, 6 και ούτω καθεξής. Ένα κοινό χαρακτήρα δηλαδή, ένα παρόμοιο σκελετό, που να έχει τον ίδιο αριθμό οστών και με την ίδια ονομασία. Θα κάνω λοιπόν import ένα χαρακτήρα ο οποίος έχει βγει από το μιξάμο, FBX. Θα πάω στα downloads. Και θα ψάξω να βρω τον ίδιο χαρακτήρα, αν είμαι τυχερός, που βάλαμε και πριν, ήταν το αυτός. Βλέπετε, είναι το automatic bone orientation και αυτό. Όπως είμαι σε αυτό το χαρακτήρα, θα πατήσω ένα S για να γίνει scale, να έρθει πάλι όσο είναι ο χαρακτήρας του μιξάμου. Αν και στο Blender έχει μια αυτόματη διαδικασία, θα το έβγαζε, θα έκανε την αντιστοίχηση οστών, ωστόσο για να το βλέπω και εγώ καλύτερα. Και έχουμε τους δύο χαρακτήρες. Είναι οι ίδιοι χαρακτήρες που είχαμε βάλει και στο, αν θυμάσαι, στη ροκοκό, ο ίδιος χαρακτήρας. Και εδώ θα δούμε ότι αν πάλι έχουμε το ίδιο πρόβλημα με τους ώμους, θα δούμε επιπλέον και θα το καταγράψουμε σαν ένα τύπο αυτό. Το έχουμε στο βιβλίο που έχετε πάρει, ωστόσο θα το δούμε και στην πράξη. Το πώς μπορεί να φτιάξουμε τέτοια προβλήματα παραμόρφωσης των οστών κτλ. Βάλαμε τον ένα χαρακτήρα πάνω από τον άλλον. Θα το βάλω και λιγάκι δεξιά να τους βλέπω και παράλληλα. Έχουμε τους δύο χαρακτήρες. Το retargeting είναι πολύ απλό. Το μόνο που κάνουμε είναι να πάρουμε το source και εδώ να επιλέξουμε το Mixamo Ring Reference, γιατί αυτός είναι, έτσι μπήκε νομίζω το πρώτο όνομα του σκελετού που βάλαμε το Mixamo από το ροκοκό, με συγχωρείτε. Και το target είναι αυτός ο χαρακτήρας που λέγεται Armature, γιατί το έχω επιλεγμένο και βλέπετε έχει μπει με την ονομασία Armature. Άρα λοιπόν στο target θα πάρω το Armature. Και πατάω Build Bone List. Έκανε την πρώτη αντιστοίχηση μόνο το λογισμικό. Με έρευνες που έχουν γίνει, θεωρείται αυτό το... Υπάρχουν πολλά λογισμικά καταρχήν retargeting που κάνουν αυτή τη δουλειά, μεταφέρουν την κίνηση από το ένα στο άλλο. Αλλά με έρευνες που έχουν γίνει αποδείχθηκε ότι το retargeting της ροκοκό είναι το πιο ισχυρό, το πιο αξιόπιστο. Θα το δείτε και τώρα στην πράξη δηλαδή. Το δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι άλλο, ήδη έκανε την αντιστοίχηση των οστών. Αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα που υπάρχει σε ένα οστό μερικές φορές, ένα πρόβλημα διορθώνεται πολύ γρήγορα. Και εδώ, στο Use Pose, θα πατήσω το Current για να είμαι σίγουρος, δηλαδή ότι θα πρέπει να κάνει retargeting με την πόζα που ήδη βλέπω τώρα εδώ πέρα. Και πατάω Retarget Animation. Είναι αυτόματη διαδικασία. Περιμένουμε περίπου λιγότερο από ένα λεπτό και θα γίνει το retargeting. Τελείωσε. Αυτό είναι. Έγινε. Τώρα θα έχουμε ένα πρόβλημα από ό,τι βλέπω. Όταν είχα δημιουργήσει το χαρακτήρα αυτό στο Make Human, δεν το είχα κάνει T-Pose. Η πραγματική πόζα του χαρακτήρα ήταν EA-Pose. Λογικά θα έχουμε την εξής διαφοροποίηση. Τα χέρια του χαρακτήρα του καινούργιου που έχουμε βάλει
ξεκινάνε από μία αφετηρία πιο χαμηλά από την αφετηρία του τύπου που έχει ο άλλος χαρακτήρας. Είναι δηλαδή 45 μήνες πιο χαμηλά. Οπότε στην κίνηση θα διπλωθούν λογικά μέσα στο σώμα, γιατί θα μόλις κατεβάσει τα χέρια κάτω, θα κατεβαίνουν και αυτά γύρω, οπότε θα έρθουν και θα μπουν μέσα στο σώμα, λογικά. Το πατάμε να δούμε για... Να το. Γιατί αυτές τις 45 μοίρες, όταν τα χέρια κατέβηκαν εδώ πέρα κάτω, εδώ πέρα δεν είχαν άλλο χώρο, μπήκαν μέσα στο σώμα. Οπότε αυτή η δυσκολία είναι καλό που μας παρουσιάστηκε και να το διορθώσουμε, να δούμε και πώς το διορθώνουμε στο Blender. Και είναι κάτι που μας διασφαλίζει ότι αν το διορθώσουμε και λύσουμε αυτό το ζήτημα, δεν φοβόμαστε τίποτα στο retargeting. Είναι το πιο ακραίο που μπορεί να παρουσιαστεί και να μας δημιουργήσει πρόβλημα. Πώς διορθώνεται αυτό το πρόβλημα που τα χέρια έχουν μπει μέσα, ενώ θέλουμε να μην είναι μέσα, θέλουμε να είναι όπως είναι και εδώ, να έχουν κατέβει και να έχουν κατέβει να ξεκινάει η κίνηση από εδώ. Επιλέγω το σκελετό, πηγαίνω στο viewport display και επιλέγω τον front για να βλέπουμε τα κόκαλα, παρότι είναι μέσα από το σώμα, να βλέπουμε πώς φαίνονται. Σαν να είναι ακτινογραφία. Πηγαίνουμε στο pose mode και επιλέγω όλο το σκελετό. Στη συνέχεια, ανοίγουμε ένα παράθυρο εδώ κάτω, ένα καινούριο παράθυρο. Κρατάω το timeline σε αυτή τη γραμμή για να έχω τα εργαλεία του timeline, που ξεκινάει και που τελειώνει η κίνηση, πότε πατάω το play και ούτω καθεξής. Μόνο που το παράθυρο αυτό που έχει δημιουργηθεί από πάνω, το μετατρέπω σε παράθυρο Graph Editor. Στο Graph Editor είναι εκεί που να διορθώσουμε τέτοια προβλήματα σκελετού και να μείνουν αυτά τα διορθώσεις, να μείνουν σε όλη την κίνηση. Είναι το αντίστοιχο που είχαμε στο Mixamo που σου έλεγε να μεγαλώσει τα χέρια όταν τα χέρια μπαίναν μέσα. Αυτό κάνουμε εδώ πέρα στο Graph Editor με λίγο πιο περίπλοκη διαδικασία. Έχουμε το Graph Editor. Αλλά και με περισσότερες δυνατότητες αλλαγής των οστών. Το οστό το οποίο ευθύνεται για αυτή την κίνηση λογικά είναι αυτό εδώ. Για να δω. Όχι. Είναι αυτό εδώ. Αυτό το οστό θα πρέπει να μετακινήσω σε αυτό το σημείο, αλλά όχι με το animation, γιατί αν το κάνω με το animation θα γίνει ένα κλειδί σε αυτό το σημείο, αλλά μετά θα ξαναγυρίσει πάλι πίσω. Δεν έχουμε αλλάξει τα κλειδιά, πρέπει να κάνω την αλλαγή της κίνησης σε κάθε κίνηση. Εγώ θέλω να κάνω κάτι που απλώς να διορθώσω τη δυσμορφία, αλλά μετά η κίνηση να συνεχίσει κανονικά, να μην παίζω συνέχεια με κλειδιά, να μην επέμβω πάλι στην κίνηση. Θέλω να ακολουθήσει την κίνηση που έχει, μόνο τα χέρια να είναι πιο μακριά. Άρα λοιπόν δεν θα το κάνω με τα κλειδιά, θα το κάνω στο Graph Editor. Επέλεξα λοιπόν αυτό το οστό και στο Graph Editor έχει επιλεγεί αυτό το οστό. Κάθε οστό που επιλέγω έχει τις εντολές που έχει πάρει σαν κίνηση, rotation στον άξονα X, στον άξονα Y και στον άξονα Z. Επιλέγω λοιπόν το οστό που θέλω να αλλάξω το rotation και θα πρέπει να δω, δεν θέλω να κινηθώ σε όλους τους άξονες, θέλω να πάω να το μεταφέρω στον άξονα Y, να κάνω αυτή την κίνηση δηλαδή, στον άξονα Y και να κάνω αυτή την κίνηση μόνο στον άξονα Y, όχι στον άξονα X. Να έρθει μπροστά πίσω. Αν χρειαστεί σε κάποιον άλλο άξονα, το δούμε μετά. Ούτε στον άξονα Z που πηγαίνει στρίβει. Δεν μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει μόνο ο άξονας Y για να έρθει προς τα έξω. Άρα λοιπόν σβήνω το ματάκι και επιλέγω το Y, μόνο το Y orientation, το ματάκι από αυτό. Οι δυνατότητες που έχω στο Graph Editor κίνησης, αυτής της γραμμής όλων το καρέ, είναι μόνο δύο, πάνω και κάτω. Δηλαδή η κίνηση που μπορώ να κάνω σε αυτή την κυματογραφή στο Graph Editor, στο οποιονδήποτε άξονα έχω πάρει, είναι πάνω-κάτω, δηλαδή σε μια τιμή θετικού και αρνητικού. Δηλαδή εδώ πέρα το πάνω-κάτω τι σημαίνει? Ότι το πάνω το χέρι θα έρθει προς τα έξω, το κάτω θα πάει ακόμα προς τα μέσα. Επιλέγω λοιπόν τον άξονα Y, επιλέγω όλα τα κλειδιά με α, γιατί θέλω αυτή η αλλαγή που θα κάνω να αποτυπωθεί σε όλα τα κλειδιά κίνησης, ομαλά,
και συνέχεια πατάω G, που είναι η μετακίνηση, Z, πάνω κάτω δηλαδή. Δεν με ικανοποιεί ο άξονας Y. Για να δοκιμάσω τον άξονα X. Α, G. Ο άξονας X ήταν τελικά, σύμφωνα με τον προσδιορισμό των αξώνων εδώ πέρα στο Graph Editor. Είναι OK. Το βλέπω στην πράξη. Έχει έρθει προς τα έξω, το βλέπουμε. Είμαστε μια χαρά. Για να δούμε και τον άξονα Y, τι θα μας δώσει. Επιλέγω πάλι όλα, ή μπορώ να κάνω και άλλη αλλαγή. Επιλέγω όλα τα καρέ. G, Z. Όχι, εδώ στρίβει. Αν θέλω να το στρίψω λιγάκι, μπορώ και θα πάει σε όλα τα καρέ. Αλλά δεν μας αφορά αυτός. Για να δω τον άξονα Z. Τι μας δίνει, α, G. Εδώ μπορώ να πάω λιγάκι πιο πίσω. Βρίσκω δηλαδή την πόζα που θέλω να έχει όταν τα χέρια μου είναι κάτω. Εγώ επιλέγω ποια θα είναι η πόζα που θα προσομοιάζει. Βέβαια, εδώ η πόζα δεν μοιάζει καθόλου με αυτό. Μάλλον η προηγούμενη ήταν αυτή εδώ. Εντάξει, παιδιά. Πάμε και στο άλλο χέρι. Επιλέγω το άλλο κόκαλο. Κρύβω το ματάκι, επιλέγω τον άξονα X, επιλέγω α σε αυτή την οθόνη όλα τα καρέ. Αυτό ήταν, τελείωσε. Τώρα θα δω την κίνηση, ότι ακολουθεί την κίνηση του χαρακτήρα, χωρίς το χέρι να μπαίνει μέσα. Βλέπετε? Κανονικά. Άρα είδαμε σε αυτό το κομμάτι, είδαμε το πώς κάνουμε την πρώτη διόρθωση των οστών. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γιατί διορθώνουμε αυτό το πρόβλημα από το ένα χέρι μπαίνει μέσα στο άλλο. Επίσης, δεν έχουμε το πρόβλημα του ώμου που είχαμε στη ροκοκό. Θυμάστε που όμως πήγαινε έτσι. Αν το είχαμε και εδώ αυτό το πρόβλημα, θα το φέρναμε με τους ώμους πιο μέσα. Όμως, επειδή είναι ακραίο κόκαλο, θα έχει δυνατότητα όχι μόνο του rotation στον άξονα X, Y, Z, θα μπορούσαμε να επιλέξουμε και το location, το G δηλαδή, ώστε να έρθει πιο έξω ή πιο μέσα. Θα είχαμε και αυτές τις επιλογές στο Graph Editor. Οπότε έτσι διασφαλίζουμε ότι έχουμε την πόζα που εμείς θέλουμε για να ξεκινήσει το animation και να είναι όσο γίνεται πιο σωστό. Πάμε τώρα να δούμε, αφού είδαμε αυτό το πρώτο κομμάτι της διαμόρφωσης, φεύγουμε από τον Graph Editor. Φυσικά, ακούω. Πάτησα όλα, αν θυμάστε, πάτησα όλα τα καρέ. Έχει σημασία. Έχει σημασία. Δηλαδή, μπορείτε και εδώ ενδιάμεσα, αν κάτι γίνει, να επιλάξετε ένα καρέ μόνο και να κάνετε την αλλαγή. Θα το κάνουμε τώρα το να το δείτε αυτό. Αν ας πούμε σε αυτό το καρέ εδώ πέρα, που το χέρι πάει έτσι, θέλω το χέρι να μην πηγαίνει έτσι, να έχει μια άλλη πόζα, αλλά αυτό να επηρεάζει και τα υπόλοιπα καρέ, να μην είναι ένα κλειδί μόνο, όταν έχουμε πολλά κλειδιά, πριν να κάνω αυτό το οποίο θα κάνουμε τώρα, που θα μας διασφαλίσει ότι θα χρειάζεται να το κάνουμε αυτό. Αν είχαμε όλα τα κλειδιά και θέλαμε να κάναμε κάτι που να πάει ομαλά, τι να σας πω να κάνουμε, θα κάνουμε κάτι άλλο. Αν θέλουμε εδώ πέρα, καθώς κάνει αυτή την πόζα, να πηδάει κιόλας σταδιακά, να πηγαίνει πάνω καθώς θα κάνει τη στροφή σε κάποιο καρέ, εκεί πέρα θα πάρω το αντίστοιχο καρέ του ισχύου, της μέσης, που είναι αυτό που είναι υπεύθυνο για το πάνω-κάτω. Που είναι εκείνο που είναι parent όλων το καρέ. Επιλέγω αυτό το καρέ. Είμαι στο Graph Editor. Σβήνω όλα τα ματάκια. Και πάω να επιλέξω μόνο το ματάκι, το Z Location, που θα σηκώνεται ψηλά. Και θα επιλέξω μόνο αυτό το καρέ. Βλέπετε, επιλέγω μόνο αυτό, δεν τα επιλέγω όλα. Θέλω σε όλο αυτό το καρέ να σηκωθεί πάνω. Αλλά θέλω αυτό να γίνει ομαλά. Να μην σηκωθεί και μετά κατέβει αμέσως κάτω. Να κρατήσει λίγη ώρα, να επηρεάσει και άλλα καρέ. Να πηγαίνει ομαλά πάνω και να κατεβαίνει. Αλλά αυτό να γίνει με ένα τρόπο ομαλό. Σε αυτή την περίπτωση, έχω δυνατότητα, όπως κάναμε και στο Edit Mode, αν θυμάστε, όταν διαμορφώναμε τους χαρακτήρες, να επιλέξουμε εδώ πέρα το Proportional Editing.
Όταν επιλέξω το Proportional Editing και σε αυτό το σημείο πατήσω G τώρα για να πάει πάνω ή κάτω, το G είναι η συντομογραφία του Location. Πατάω το G. Βλέπετε τώρα εδώ πέρα ότι έχω δυνατότητα, κουνώντας το ρολ του ποντικιού, από ό,τι βλέπετε τώρα κουνάω το ρολ του ποντικιού. Καθώς κουνάω το ρολ του ποντικιού, καθώς κουνάω το ρόλο του ποντικού, αυτό μεταφέρεται σε όλους τους χαρακτήρες, σε όλο το χαρακτήρα, σε πιο πολλά από ένα καρέ. Ωστόσο, μια διαμορφία του Blender και πολλών λογισμικών, των οστών δηλαδή, είναι ότι ενώ σε όλα τα αντικείμενα το Z είναι υπεύθυνο για το πάνω-κάτω, στα οστά, σαν, όχι word, σαν εξειδικευμένη παράμετρος, το πάνω-κάτω είναι με τον άξονα Y. Γι' αυτό μας πηγαίνει τώρα μπροστά-πίσω. Άρα λοιπόν δεν παίρνω τον άξονα Z, παίρνω τον άξονα Y. Επιλέγω πάλι αυτό το καρέ το 1. Πατάω G. Είμαι στο Proportional Editing. Βλέπετε πόσο καρέ έχει επηρεάσει. Και τον σηκώνω προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Έχει έρθει πάρα πολύ ομαλά. Δεν μ' αρέσει να πηγαίνει τόσο ομαλά. Ctrl Z. Πατήσω G και θα κάνω μικρότερη την τέτοια, να πηγαίνει κάπως πιο γρήγορα να πηδάει. Καταλάβατε? Άρα λοιπόν μπορώ να κάνω και ενδιάμεσα. Αλλά εγώ πήρα τα καρέ στο χέρι, στην αρχή, σε όλα τα καρέ, γιατί είναι κάτι που ενδιαφέρει να υπάρχει σε όλα τα καρέ. Δεν θέλω σε κάποιο καρέ να ξαναπάει πάλι μέσα. Γι' αυτό πήρα όλα τα καρέ, το καρέ. Αν είχα πάρει όλα τα καρέ και εδώ πέρα που τα ανεβάζω πάνω, εκεί θα πετούσε στον αέρα. Ή αν είχα πάρει, είχα ανοίξει, εδώ πέρα, αν πάρω στο G και επιλέξω να επηρεάζει όλα αυτά τα καρέ, εδώ πέρα θα αρχίζει σταδιακά, θα είναι σαν να πετάει στο Τίγρης και Δράκος, καθώς χορεύει. Θα αρχίσει να ανεβαίνει από εδώ πέρα. Και μετά να κατεβαίνει κάτω. Σε μία σκηνή ονείρου θα μπορούσε να λειτουργήσει πολύ καλά αυτό. Να ανεβαίνει, να χορεύει σε μία σκηνή ρομαντική που θέλουμε κάποιος, καθώς χορεύει στον έρωτα, να σηκώνεται ψηλά. Θα μπορούσε να λειτουργήσει καλά. Σε εμάς ωστόσο δεν μας χρειάζεται αυτό. Πάτησα πολλά Ctrl Z, οπότε πάμε στην αρχή. Εδώ. Η κίνησή μου θα ξεκινήσει από εδώ μάλιστα. Θα το κάνω start στο 38. Και είναι μια χαρά. Και πάμε τώρα, αφού κάναμε αυτό. Βλέπετε πόσο μεγάλη είναι η κίνηση. Μιλάμε για 35 δεύτερα. Μέχρι εδώ είναι η κίνηση που έχουμε, τα άλλα καρέ δεν ξέρω τι είναι. Εδώ είμαστε η κίνηση που καταγράψαμε από το OBS. Βλέπουμε τα κλειδιά, μας έρχονται ακριβώς όπως αυτό που κάναμε στο μιξάμο. Τι είναι το OBS, τι είναι το ροκοκό? Είναι ένας τρόπος motion capture, δημιουργίας κινήσεων. Αυτές οι κινήσεις που είναι στο μιξάμο και που παίρνουμε η βιβλιοθήκη κινήσεων με ένα τέτοιο τρόπο δουλεύτηκαν. Αν όχι με τη ροκοκό που δεν είχε βγει τότε, με κάποιο άλλο σύστημα motion capture. Και κρατήσανε τις κινήσεις, παρέχουν αυτές τις κινήσεις ως διαθέσιμες για όλους. Εμείς δεν ξεχνάμε ότι επιλέγουμε όλα τα κόκαλα για να κάνουμε την μετατροπή, να κρατήσουμε μόνο τα κλειδιά τα οποία είναι απαραίτητα. Και έχουμε αυτό το κλειδί που είναι OK. Δεν αλλάζει κάτι, βλέπετε. Κοιτάω να δω τις οριακές θέσεις και με βάση τα πόδια και με βάση τις κινήσεις των χεριών που κάνει.
Εδώ ας πούμε από εδώ. Εδώ είναι το άλλο κλειδί, πριν να σηκώσει το άλλο πόδι. Γιατί παρατηρώ ότι μετά από εδώ τελείωσε η κίνηση του ενός ποδιού και μετά θα καρκεί να σηκώνει το άλλο πόδι. Οπότε και στρέφεται ως εδώ. Ως τη μέση της στροφής. Και αφού κάνει τη στροφή, πρώτα κάνει τη στροφή και μετά θα σηκώσει και το άλλο πόδι. Δεν αλλάζει κάτι στην κίνηση. Εντάξει. Ωστόσο, εγώ έχω ενδιάμεσα δυνατότητα να κάνω και άλλες κινήσεις, να παίξω στο ρυθμό, να διορθώσω αν το ένα πόδι μπαίνει μέσα στο άλλο. Γιατί είναι μόνο ένα κλειδί. Εντάξει, παιδιά. Αυτό ήθελα να δούμε. Δηλαδή, εδώ πέρα, όταν κάνουμε export αυτήν την κίνηση, είτε σε βίντεο είτε σε FBX, θα έχουμε, δηλαδή, αυτός ο χαρακτήρας. Για να το κάνουμε export ως FBX, πάμε στο Object Mode, επιλέγουμε μόνο αυτό το χαρακτήρα. Πάμε στο Export, File, Export, FBX, επιλέγω Selected Object και αλλιώς θα μου κάνει FBX και τον άλλο χαρακτήρα, ό,τι βλέπει μέσα στη σκηνή. Δίνω ένα όνομα. Και έχουμε αυτό το χαρακτήρα. Όταν πάμε τώρα στο Blender να κάνουμε import, μόλις τον κάνει το export FBX αυτό το χαρακτήρα, θα μας βγει αυτός ο χαρακτήρας. Πάμε λοιπόν τώρα στη βιβλιοθήκη κίνησης αρχικά. Για να δούμε τη βιβλιοθήκη κίνησης, θα πρέπει, και αυτό κάνουμε συνήθως, το playback το αφήνουμε πάντα να υπάρχει από κάτω σαν μία γραμμή κυρίως για αυτές τις εντολές που έχει εδώ πέρα, που είναι πολύ εύκολο να παίξουμε το play, να πάμε ένα καρέ μετά, να ξέρουμε σε ποιο καρέ είμαστε και να δούμε πού τελειώνει και πού ξεκινάει και πού τελειώνει το project μας. Αυτό το timeline το αφήνουμε πάντα από κάτω. Εδώ όμως που κάναμε Graph Editor, μπορούμε σε αυτό το παράθυρο να μεταβούμε από Graph Editor στο Top Sheet. Και στο Top Sheet παράθυρο να δώσουμε την επιλογή Action Editor. Στο Action Editor τώρα, εδώ, έχουμε όλες τις κινήσεις που υπάρχουν σε αυτό το Blender. Για να δώσουμε ονομασία στη νέα κίνηση που δημιουργήσαμε εδώ, με τον χαρακτήρα αυτόν, στο Pose Mode, είναι αυτή η κίνηση που έχει αυτά τα κλειδιά κτλ. Θα πρέπει να του δώσουμε, επιλέγω το χαρακτήρα από το Pose Mode κανονικά και από το Object Mode νομίζω δεν θα είχαμε πρόβλημα, το ίδιο πράγμα θα ήταν. Επιλέγουμε το χαρακτήρα και αλλάζουμε εδώ πέρα το όνομα. Και λέμε πρώτη για να θυμόμαστε τα ονόματα τι κινήσεις έχω κάνει. Πρώτη κίνηση. Ή κάτι άλλο. Ή μπορούμε να δώσουμε το ένα σκέτο. Ένα. Το ένα είναι αυτή η κίνηση. Αυτός είναι κάτι άλλο. Υπάρχει το ένα, υπάρχει και αυτό η κίνηση που έχει αυτός ο μιξάμο, μπλα μπλα μπλα. Το αλλάζω και σε αυτό όνομα, να το θυμάμαι. Δύο. Έτσι λοιπόν, στο δύο παίζει αυτό. Αν επιλέξω τώρα το ένα, και σε αυτό το χαρακτήρα έχει επιλεγεί η κίνηση ένα. Έτσι μπορώ να κάνω αυτή τη βιβλιοθήκη κίνησης, και βάλω, τώρα που θα βάλω και την άλλη κίνηση από το μιξά μου, την τρία ας πούμε, αυτή που κάνει η κυρία Τριβέλα σαν δεύτερο κλιπ, θα της δώσω και αυτή ονομασία 3. Μόλις πατάω το 3, ο χαρακτήρας αυτός που έχω επιλέξει θα ακολουθεί την κίνηση 3. Και δεν μας χρειάζεται καθόλου αυτός ο σκελετός. Έχουμε την κίνησή του, τελείωσε. Το πατάω το delete αυτό, αλλά έχουμε το 1 και το 2. Αυτή είναι η βιβλιοθήκη κίνηση, ώστε να έχουμε ένα μόνο χαρακτήρα και να έχουμε βάλει μέσα είτε από το μιξάμο είτε από τη ροκοκό, γιατί τώρα ό,τι βάζουμε από τη ροκοκό
έχει γίνει η αντιστοίχηση, οπότε με ένα απλό κλικ, ό,τι κίνηση κάνω στο λογοκόπ θα αποτυπώνεται σε αυτό το χαρακτήρα. Γιατί έχω κάνει και τη δουλειά με τα χέρια. Δεν χρειάζεται να το ξανακάνω, τελείωσε αυτό. Θέλω να μείνουμε σε αυτό που είδαμε στο retargeting. Στο πώς κάνουμε retargeting στο make human, οτιδήποτε κίνηση έχουμε στο χαρακτήρα μας και πώς στο action editor δημιουργούμε τη βιβλιοθήκη κίνησης με βάση τους χαρακτήρες που έχουμε και κάνοντας retargeting βέβαια πάντα και έχουμε τις βιβλιοθήκες κίνησης. Αυτό. Εδώ σε αυτό το σημείο για παράδειγμα βλέπουμε ότι μόλις κουνιέται ο συγκεκριμένος χαρακτήρας, εδώ χαλάει η γεωμετρία του σακακιού. Είναι κάτι που πάντα υπάρχει στις κινήσεις, στις κλειδώσεις. Κυρίως στα χέρια που πρέπει μπερδεύεται η γεωμετρία. Εδώ λοιπόν μπορούμε να διορθώσουμε αυτή τη λύση, να διορθώσουμε αυτό το πρόβλημα όταν σηκώνει το χέρι. Με το shape keys. Να δούμε δηλαδή τα σημεία που υπάρχουν προβλήματα, εδώ που αρχίζει να υπάρχει πρόβλημα. Και να το διορθώσουμε με το shape keys. Τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση. Επιλέγουμε το mesh. Το σκελετό θα τον σβήσουμε τώρα. Θα πατήσω H, επιλέγω το σκελετό, πατάω H και απλώς τον κρύβω από την επιφάνεια εργασίας με το H. Για να εμφανιστεί πάλι, πατάω Alt H. Το κρύβω. Λες στην ουσία, από ό,τι βλέπετε εδώ πάνω, το ματάκι από το armature. Επιλέγω το αντικείμενο. Πηγαίνω εδώ στο ανάποδο τριγωνάκι και πατάω Shape Keys. Το key 1 το ονομάζω μασχάλι. Τώρα, ή θα πάω στο Edit Mode και να μετακινήσω μπροστά-πίσω το χαρακτήρα, αλλά εδώ πέρα είναι χαλασμένη εντελώς η γεωμετρία, οπότε προτιμώ να πάω στο Sculpt Mode. Πηγαίνω λοιπόν στο Sculpt Mode, γιατί στο Sculpt Mode έχουμε μερικά εργαλεία, ενδιαφέροντα εργαλεία, που στην ουσία φτιάχνουν τη γεωμετρία. Για να δω τις αλλαγές που κάνω στο Sculpt Mode στη γεωμετρία, θα πάω εδώ στο Overlay, στο Overlay, και θα πατήσω, να φαίνεται, το wireframe, ακόμα και όταν είμαι στο object mode. Να βλέπω δηλαδή πώς είναι φτιαγμένη η γεωμετρία από κάτω. Και εδώ, βλέπετε εδώ ξεκάθαρα πώς έχει χαλάσει η γεωμετρία. Ένα εργαλείο χρήσιμο για να φτιάξει τη γεωμετρία είναι αυτό εδώ, το πρώτο πορτοκαλί του Sculpt. Θα το πατήσω τώρα πάνω και δεν θα γίνει τίποτα. Ο λόγος είναι γιατί στο Sculpt mode πρέπει να πάμε το value απευθείας στο 1000, στην τελική δηλαδή τιμή που θα έχουμε στην αλλαγή και τότε θα αρχίσει να λειτουργεί το Sculpt. Στο Edit Mode δεν θα είχαμε πρόβλημα. Το πάω λοιπόν στο 1000 και τώρα θα λειτουργήσει κανονικά με ένα απλό κλικ. Ομαλοποιώ τα σχήματα και αρχίζουν κάπως οι γραμμές που ήταν τριγωνάκια, βλέπετε, γίνονται ομαλά. Έχουμε ένα πλέγμα πιο ενδιαφέρον δηλαδή. Εδώ δηλαδή που υπάρχει ένα ζήτημα, το πατάω και ομαλοποιείται. Γίνονται τετράγωνα. Αφού το κάνω αυτό, στη συνέχεια μπορώ να δοκιμάσω και τα άλλα εργαλεία που έχω. Αυτό είναι ένα ενδιαφέρον εργαλείο. Που κάνει απόλυτα τετράγωνα τα πλέγματα. Το ότι φαίνεται από μέσα το σώμα δεν μας πειράζει, γιατί θα το σβήσουμε το σώμα από μέσα. Θα το κάνουμε hide. Δεν μας ενδιαφέρει να έχει σώμα μέσα. Μας ενδιαφέρει αυτό που κάνει το σακάκι. Αυτό το εργαλείο, από ό,τι βλέπουμε και εδώ πάνω, είναι το εργαλείο που αρχίζει να τα κάνει τα πράγματα κάπως σαν την πλαστελίνη που τα ομογενοποιεί λιγάκι. Οπότε διαμορφώνει πιο ενδιαφέροντες, λιγότερο στυλιζασμένους όγκους, βλέπετε. Αυτή είναι μια δύσκολη πόζα, οπότε τώρα κάνουμε sculpt στην ουσία στο χαρακτήρα μας για αυτή τη δύσκολη πόζα. Στα σημεία που προεξέχουν κτλ. Επίσης, σε αυτό το σημείο τεινάζεται πάνω, όμως το παντελόνι είναι εδώ. Το σακάκι είναι εδώ, δεν θέλουμε να είναι κολλημένο, θέλουμε να ξεκολλήσει το σακάκι. Αυτό το κάνουμε στο Edit Mode, θα το ξεκολλήσουμε. Εκεί έχουμε μία δυνατότητα πιο ενδιαφέρουσα και πιο δυναμική για να ξεκολλάμε τα στοιχεία μαζί τους. Πηγαίνοντας κάτω-κάτω, έχουμε τα εργαλεία αυτά που τραβάμε διάφορα πράγματα.
Διαμορφώνουμε την πόζα που θέλουμε. Εδώ, ας πούμε, όσο και να τραβήξουμε, το πρόβλημα παραμένει. Είναι η χαλασμένη γεωμετρία. Ενώ εδώ πέρα πρώτα τη φτιάξαμε τη γεωμετρία, μπορούμε τώρα να κάνουμε γλυτική, να το τραβήξουμε πιο μέσα, πιο έξω. Αλλά έχουμε ξεκάθαρα ένα πλέγμα που έχει τετραγωνάκια. Δεν πέφτει το ένα μέσα στο άλλο. Αυτό λοιπόν είναι μια πόζα που φτιάξαμε σε αυτό το σημείο. Συνεχίζω την πόζα, φεύγω, πάω στο Edit Mode. Στο Edit Mode έχω πλέον τη δυνατότητα του να τραβάω κάτι. Και αυτό το οποίο τραβάω, να βγαίνει προς τα έξω είτε μόνο σημείο ή, αυτό είναι το σημαντικό, αν πατήσω το κλώτσι μου εδώ πέρα το Proportional Editing και πατήσω και το Connected Only, εκεί πέρα επιλέγοντας ένα σημείο και κουνώντας την δυνατότητα επιλογής, ξεκολλάμε και τις γωνίες του σακακιού. Γιατί δεν μπορεί το σακάκι να είναι κολλημένο πάντα μόνιμα στο σώμα, όταν κάνει κάποιες κινήσεις. Ωραία, το φέραμε μέσα. Δημιουργήσαμε λοιπόν το πρώτο shape keys και πάμε να δούμε τώρα πώς δουλεύει αυτό στην πράξη. Πάμε στο object mode. Πάμε στο value του 0. Αυτή είναι η κίνηση του χαρακτήρα μας κανονικά. Και λέμε ότι τώρα που σηκώνει το χέρι σε αυτό το σημείο, ακριβώς που θέλω να διαμορφώσω, που κάνει τις διαμορφώσεις, δίνω το πρώτο κλειδί σε αυτό το shape keys, πατάω κλειδί στο 0. Καθώς ανεβαίνει πάνω, το πάω στο 1000, γίνεται η αλλαγή που κάναμε και πατάω το δεύτερο κλειδί. Διαμορφώνει τη αλλαγή. Μόλις θέλω να σταματήσει αυτή η αλλαγή, να έρθει πάλι πίσω, το πάω εδώ πέρα. Αντίστοιχα, μπορώ να δημιουργήσω και πιο πολλά κλειδιά. Εδώ κάναμε ένα ολιστικό κλειδί για πολλές διαμορφώσεις. Μπορώ να κάνουμε ένα κλειδί για τον αγκώνα, ένα κλειδί για το να κάνει ζάρες. Οπότε, έχοντας τα shape keys διαθέσιμα και πατώντας το recording, καθώς εξελίσσεται η κίνηση, μπορώ να κάνω διάφορες παρεμβάσεις επάνω στο μέσο του σκελετού. Είδατε αυτό το που φαινόταν εδώ κάτω να προεξέχει το παντελόνι, που μάλλον είχε πάρει από το σακάκι την κίνηση και φαινόταν κάπως παράξενο. Το διορθώσαμε, πάμε στο κλειδί και παίζουμε με το shape keys, καθώς εξελίσσεται η κίνηση, για να μην έχουμε προβλήματα. Το ένα φόρεμα να μπαίνει μέσα στ' άλλο, το σακάκι να μην κουνιέται κτλ. Και διαμορφώνουμε κινήσεις αφού κάνουμε το πρώτο ξεσχαρτάρισμα της κίνησης με το Graph Editor, τα χέρια κτλ. Μετά πηγαίνουμε στα επιμέρους κομμάτια για να έχει και ενδιαφέρον αυτό που βλέπουμε, να μην υπάρχουν λάθη, να σηκώνεται παράξενα το σακάκι, να χαλάει η γεωμετρία μόλις σηκώνει το χέρι και ούτω καθεξής. Με το Shape Keys και υπομονή το δουλεύουμε. Σε γενικές γραμμές, ένα σωστό animation χρειάζεται υπομονή. Μία τάξη μεγέθους για τις ταινίες μεγάλου μήκους και μικρού μήκους που βγαίνουν, τις επαγγελματικές δηλαδή, είναι ότι σε γενικές γραμμές κάνουν περίπου 10 δευτερόλεπτα την ημέρα, σε ένα οκτάωρο, σε μία κίνηση ολοκληρωμένη. Άντε 30 δευτερόλεπτα, που είναι πάρα πολύ, για να διαμορφώσουν κίνηση, σκελετό κτλ. Στο animation. Συνοψίζω ότι σήμερα είδαμε τη διαδικασία εργασίας με τη ροκοκό. Μείναμε μόνο στο σώμα, τα χέρια και το πρόσωπο τα δούμε σε άλλο masterclass, όχι ΕΘΕ, αλλά σε masterclass που θα είναι για όλο το τμήμα, για όλο το app. Θα δούμε δηλαδή το motion του προσώπου και των χεριών. Είδαμε το πώς βάζουμε τις κινήσεις στο Blender και τις επεξεργαζόμαστε με το retargeting, να μεταφέρουμε τη μία κίνηση από ένα σκελετό σε ένα άλλο σκελετό. Και είδαμε και το πώς δημιουργούμε μία βιβλιοθήκη κινήσεων στο Action Editor. Αυτό ήταν όμως πολύ, θα το ξαναδούμε όταν κάνετε την πτυχιακή σας, γιατί θα δούμε και το non-linear animation, το οποίο υπάρχει στο βιβλίο. Όταν κάνουμε στην πτυχιακή θα το δούμε πιο προσεκτικά. Και τέλος είδαμε το shape keys ως παράγοντα διαμόρφωσης του shape, του σώματος, δηλαδή καθώς εξελίσσεται η κίνηση.